Στιγμές φόβου έζησαν το πρωί πολίτες σε κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς πυκνοί καπνοί έζωσαν το κτίριο και με την αγωνία να είναι έκδηλοι για το τι τελικά έχει συμβεί. Έντονος καπνός στο κλιμακοστάσιο και έξω από την πόρτα του γραφείου. Όταν ανοίξαμε εμείς την πόρτα για να φύγουμε, είχε καταφτάσει το πυροσβεστικό όχημα. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να απομακρυνθούμε. Μας είπαν όχι, παραμείνετε εκεί. Άρχισε η κατάσταση να ζορίζει, δηλαδή ήταν έντονη η δυσφορία που νιώθαμε από τον καπνό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 σε κτίριο που στεγάζονται γραφεία στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 7 άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβησαν δύο άτομα, μία γυναίκα και έναν άνδρα από τον τρίτο όροφο, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Ευτυχώς ανέβηκαν από την πυροσβεστική, μας βοήθησαν και κατεβήκαμε κάτω. Εσείς ήσασταν στο τρίτο όροφο. Ναι. Στο τρίτο όροφο τι υπάρχουν, γραφεία, τι ακριβώς? Γραφεία, ναι. Γραφεία. Φόβος υπήρξε, ήταν έντονος ο καπνός βέβαια. Πολύ έντονος. Σύννεφο. Στην καρδιά του Ηρακλείου υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με την κατάσταση να είναι αποπνητική στο κλιμακοστάσιο και στους διαδρόμους του κτηρίου. Οι καπνοί δεν οφείλονταν σε φωτιά, αλλά σε βραχυκύκλωμα που υπήρξε στο μηχανοστάσιο του ασανσέρ στον τελευταίο όροφο. Ανησυχήσαμε. Μετά μας καθησύχασαν ότι αφορά μόνο το κουβούκλιο του ασανσέρ. Από ό,τι ακούσαμε, βραχυκύκλωσε κάτι στο ασανσέρ, στο μοτέρ. Μόνο καπνός, από όσο ξέρω. Εγώ είδα άμεση κινητοποίηση, βγήκε όλος ο κόσμος έξω. Ρωτήσαμε, μας είπαν ότι είναι μόνο καπνός και όχι φωτιά. Μας ρώτησαν αν εμείς έχουμε δει, αν έχουμε αισθανθεί κάτι. Είπαμε όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καπνοί εισήλθαν στο φρεάτιο του ασανσέρ και από εκεί στο κλιμακοστάσιο, με τον συναγερμό να λύγει μισή ώρα αργότερα.